Συμβαίνει πολύ συχνά κάποια άτομα να μην έχουν φρύδια. Είτε ευγενετής ή διότι τα έχασαν στην πορεία των χρόνων. Πολλές γυναίκες επειδή τα τραβούν και σιγά σιγά αποκτήσαν μία μόνιμη αλοπαικία στο σημείο αυτό ή πολύ από ατύχημα, από εγκάβματα. Και άντρες οι οποίοι δεν έχουν φρύδια για διάφορους λόγους έρχονται λοιπόν στον πλαστικό χειρουργό και ζητούν να γίνει εμφύτευση φρυδιών. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται εμφύτευση τριχοθυλακίων, δηλαδή ρίζες από τρίχες που τις έχουμε πάρει από άλλα σημεία του σώματος, κυρίως από το τριχωτό της κεφαλής, και τα έχουμε τοποθετήσει εκεί, περίπου ό,τι γίνεται και στην μεταμόσχευση μαλλιών, όταν στην εμφύτευση μαλλιών. Τις τρίχες αυτές τις επιλέγουμε έτσι ώστε να προσομοιάζουν στις τρίχες των φρυδιών. Δηλαδή προσπαθούμε να πάρουμε πιο λεπτές τρίχες, όχι αυτές που χρησιμοποιούμε στην εμφύτευση των μαλλιών. Παίρνουμε λοιπόν πιο λεπτές τρίχες και τις τοποθετούμε στο σημείο αυτό. Έχουμε το μειονέκτημα βέβαια ότι οι τρίχες αυτές δεν είναι τρίχες φρυδιών και επομένως μεγαλώνουν περισσότερο από τις κλασικές τρίχες των φρυδιών. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες και άντρες αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι κάθε τόσο θα τις κουρεύουν λιγάκι, θα μειώνουν κάπως το μήκος τους. Υπό αυτή την προϋπόθεση έχουμε ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που δεν φαίνεται, δεν το καταλαβαίνει κανένας και είναι άτομα πολύ ευχαριστημένα. Φυσικά μια γυναίκα έχει την εναλλακτική να κάνει ένα τατού. Είναι μια καλή λύση, αλλά πολλές γυναίκες και κυρίως οι άντρες στους οποίους δεν ταιριάζει το να κάνουν τατού θέλουν να έχουν φυσική τριχοφυΐα. Με τον τρόπο αυτό έχουμε λοιπόν φυσική τριχοφυΐα. Η διαδικασία είναι απλή, γίνεται στο ιατρείο με λίγο τοπική αναισθησία. Είναι σαν να κάνουμε μία μεταμόσχευση μαλλιών αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Διαρκεί μισή με μία ώρα, μία ώρα θα έλεγα. Κάνουμε λίγο τοπική αναισθησία στο πίσω μέρος του τριχωτού, κάνουμε λίγο τοπική αναισθησία στην περιοχή των φρύδιων και παίρνουμε με ένα ειδικό εργαλείο, παίρνουμε μία-μία τις ρίζες και κατόπιν κάνουμε μικρές τρυπούλες με μία βελονίτσα στην περιοχή των φρυδιών, αφού πρώτα έχουμε σχεδιάσει το πού θα μπουν τα τριχοθυλάκια, το έχουμε δει στον καθρέφτη, το έχει δει το ίδιο το άτομο, συμφωνεί με το σχήμα το οποίο θα δώσουμε και κατόπιν κάνουμε μικρές τρυπούλες με μία βελονίτσα και εκεί τοποθετούμε αυτές τις πολύ μικρές ρίζες. Βάζουμε μία-μία τις ρίζες έτσι ώστε να έχουμε ένα απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα, να μην έχουμε χοντρές τρίχες, να μην έχουμε ομάδες τριχών. Προσπαθούμε να έχουμε μία-μία τις τρίχες αυτές. Τις επόμενες μέρες το άτομο αυτό είναι μεν παρουσιάσιμο, αλλά φαίνεται στο σημείο αυτό ότι υπάρχει κάποιο κακαδάκι. Δεν έχει πόνο, απλώς ένα άτομο που έχει μεγάλη επαφή με άλλους ανθρώπους θα έχει έναν περιορισμό όσον αφορά αυτές τις κοινωνικές του δραστηριότητες. Αντίθετα, αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με κόσμο, που κάνουν μια εργασία που δεν έχει πολύ επαφή με άλλους ανθρώπους, μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους την επόμενη μέρα.